Για να δούμε την προσπάθεια με τον Ασαμόα στην περιοχή να κάνει το σουτ και να πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ, στέλνοντας την μπάλα στη γωνία, το πρώτο γκολ της Δόξας στο φετινό πρωτάθλημα του Παύλ Μπάιζα, που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Δείτε τον Ασαμόα, εκτεθειμένη άμυνα του Ολυμπιακού από το πλάιο νάου, τέσσερις παίκτες δεξιά και αριστερά του, και όμως παίρνει την μπάλα και ανενόχλητος κάνει το σουτ. Θα έχει πολλά να πει στους παίκτες του ο Πάμπος ο Χριστοδούλου. Αλεξάνδρου εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι, έγινε κεφαλιά από τον Κάρλος. Επαναφορά από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Έγινε το λάθος, ευκαιρία μεγάλη με τον Μέσκα. Θα σημειώσει, όχι, θα χάσει μια τεράστια ευκαιρία. Οικονομίδης, μια καλή προοπτική τώρα. Για να δούμε τον Οικονομίδη στο ύψος της περιοχής. Να φέρει την μπάλα στο αριστερό, να δίνει την πάσα. Κώστα, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Κίκο, ο Πορτογάλος, ο αριστερός, ο πιστοφύλακας, ετοιμάζεται για την εκτέλεση και του κόρνερ. Παίζει με τον Ψάλτη. Ο ίδιος θα κάνει την σέντρα στην περιοχή, είναι καλή. Στο δεύτερο δοκάρι ο Ζαχαρίου θα χάσει ευκαιρία. Ακώστα. Σαμπίνια, η παλιά για τον Αζουλάο. Κέρδισε την κεφαλιά και τώρα την μπάλα και έχει μεγάλη ευκαιρία. Θα στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Παναφέρει ο Παχύπης για τον Ολυμπιακό. Μπάλα καταλήγει στον Φαμπρίς. Τριμπλάρει. Κάνει το σουτ από το κεφάλι του κεντρικού αμυντικού του Ντόρι Άντερβιτ. Ο Κίκο εκτελεί, ο Γκρέμσλ θα χάσει την μπάλα από κοντά, πάνω στη γραμμή θα αποκρούζουν. Μιντίκης, κύρισε από τον Μέσκα, σε αυτόν θα πάει μπάλα, δεν υπάρχει offside. Το γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία με τον Λουίς Καρλός. Επιμένει η δοξακεφαλιά από τον Καρλάο, θα φύγει έξω διπλή, ευκαιρία ξεκάθαρη. Αγιτέ. Για να δούμε αν θα ολοκληρώσει, ο ίδιος προτιμά πάσα στον Οικονομίδη. Έκανε το σουτ, η μπάλα πέρασε πάνω από τον Γκρέμσλ, κατέληξε στα δίχτυα, το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Εδώ ξανά. Από την πάσα του Αγιτέ, έτοιμος για το σουτ, το κάνει, κοντράρει μπάλα. Πάσα από τον Καρλάο. Για να δούμε. Έγινε το πλασέ, η μπάλα κατέληξε έξω από τον νεοεισελθόντα, τον Μπραμπίγια. Κέρδισαν ωστόσο του Ολυμπιακού. Και με τον Ακώστα να δίνει στον Ζαχαρίου, βγαίνουν επικίνδυνα. Ο Ζαχαρίου δίστασε στη συνέχεια, έκανε το πλασέ, η μπάλα φύγε έξω. Τελείω ο Μπόλιεβιτς, ο Καρλάο ακάλυπτος πάνω στο δοκάρι, πολύ μεγάλη φάση.